Για την Αθήνα αναχωρεί αύριο η αποστολή της ομάδας των Τρικάλων εν ώψη του αγώνα μπαράζ με το Βίζα τα Μεγάρων. Οι Κιανιένοι θα προπονηθούν αύριο το απόγευμα στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, ενώ αμέσως μετά θα προπονηθεί και η ομάδα του Βίζα τα Μεγάρων. Την Παρασκευή οι δύο ομάδες θα προπονηθούν σε άλλο γήπεδο της επιλογής τους. Είμαστε μετρημένοι, ξέρουμε που πάμε. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ συγκρατημένοι, θα έλεγα. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι και ότι είναι ένα παιχνίδι. Δεν έχει περιθώριο να διορθώσει τα λάθη σου. Από εκεί και πέρα δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά ξέρουν το μέγεθος του αντιπάλου, ξέρουν το μέγεθος του παιχνιδιού και νομίζω ότι θα κάνουν το παν για να κάνουμε τον κόσμο περήφανο. Μια και μιλάτε για τον τρικαλινό κόσμο, ήδη έχει ξεκινήσει μια κινητοποίηση και αναμένεται να υπάρχουν πάρα πολλοί φίλαθλοι στις κερκίδες. Θεωρείτε ότι είναι ένας βασικός λόγος που θα μπορούσε να γύρει την πλάστηκα υπέρ της ομάδας των Τρικάλων? Θεωρώ ότι θέλω ο κόσμος να ξέρει το εξής, ότι πάνω από επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ή επαγγελματίας προπονητής, αυτό που το χειροκρότημα του κόσμου είναι κάτι που δεν πληρώνεται. Μακάρι να είναι όσο περισσότεροι μπορούν να μας βοηθήσουν, να μας συμπαρασταθούν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί το παιχνίδι διαρκεί 90 λεπτά και από εκεί και πέρα εμείς θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε περήφανος.